Με αυτό το τέταρτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους, η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκλήρωνε την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την παράδοση τους στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αφαίρεσε τα τελευταία εμπόδια για τη διασύνδεση του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου στα κράτη-μέλη. Εναρμονίζει τα πλαίσια κάθε χώρας υπό τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα εκδίδει και ευρωενωσιακά πιστοποιητικά ασφαλείας, παραμερίζοντας αυτά των κρατών μελών. Οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών θα χειροτερεύουν, όπως αποδεικνύεται, όπως και οι όροι εντατικοποίησης της δουλειάς για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, με την επίκληση της μείωσης του διοικητικού κόστους, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων για το λαό θα γίνονται και πιο τσουχτερές. Αυτά επιταχύνουν όσα δρομολογήθηκαν και με το τρίτο πακέτο, που ολοκλήρωσε τον ταγμαχισμό του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου, διαχωρίζοντας το δίκτυο των υποδομών που παρέμεινε στο κράτος από το κερδοφόρο μεταφορικό έργο που παραδόθηκε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Συνολικά, οι εργαζόμενοι όπως και οι επιβάτες ζουν τα καλά της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου. Οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με την εντατικοποίηση που μεταφράζεται σε 28 με 29 μέρες δουλειά το μήνα, με ελάχιστα ρεπό και με τις καθημερινές ώρες δουλειάς να φτάνουν τις 11. Θυμίζουμε ότι το 2019 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθετήθηκε η διευθέτηση με συνεχόμενη εργασία 9 ημερών. Κάτι που δεν καταργήσετε κι εσείς, γιατί βολεύει τους νέους επιχειρηματικούς ομίλους. Η συσσωρευμένη κόπωση των εργαζομένων στρώνει το έδαφος για ατυχήματα. Επιπρόσθετα, πολλές φορές οι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν εργασίες που δεν αφορούν το αντικείμενό τους και χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εκπαίδευση με ό,τι σημαίνει συνολικότερα αυτό για το ζήτημα της ασφάλειας. Αλλά και ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν συντηρείται γιατί δεν ελέγχεται σωστά.